η εν Θεώ ζωή μας. Σκέψεις για την πίστη στην Αγία Τριάδα. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Σε κάποια παλαιότερη ομιλία, σημειώνει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, είχα πει ότι το πρότυπο κάθε αληθινής ανθρώπινης κοινότητας και πάνω απ' όλα εκείνης της κοινότητας που είναι η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεός, αποκεκαλυμμένος και γνωστός σε μας ως ένας της Αγίας Τριάδας. Θα μιλήσω τώρα για τον Θεό σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιους παραλληλισμούς και θα αφήσω άλλους ανοιχτούς, ώστε να τους σκεφτείτε μόνοι σας. Έχω συνείδηση του γεγονότος πως ένα τέτοιο έργο δεν είναι εύκολο και πως η βασική του δυσκολία έγκυται στο ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ενότητα του Θεού παρά μονάχα μέσα από την ενότητα των ανθρώπων. Ό,τι γνωρίζει κανείς, το γνωρίζει μέσω της εμπειρίας. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε εμπίπτει στη σφαίρα της εμπειρίας μας και υπ' αυτή την έννοια, το να μιλά κανείς για την ενότητα του Θεού σημαίνει να μιλά με όρους εικονολογικούς και προσεγγιστικούς, διότι γνωρίζουμε πολύ λίγα για αυτή την ενότητα, μόλον ότι η Εκκλησία και η ανθρωπότητα έχουν κληθεί να αποτελούν μία ενότητα κατ' εικόνα του Θεού και μία αποκάλυψη αυτής της σύνθετης ενότητας. Αυτό ισχύει ίσως κατά ένα παράδοξο τρόπο στην κατάσταση του χριστιανικού κόσμου, ο οποίος είναι διασπασμένος και χωρισμένος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει χριστιανική κοινότητα που να κατέχει τέτοια εμπειρία τέλειας ενότητας ώστε να μας επιτρέπει να μαρτυρούμε πιστικά, όχι με λόγια, αλλά με την αποκάλυψη της δύναμης του Θεού, αυτό που είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Και ταυτόχρονα αυτό μας εμποδίζει να δώσουμε μια επαρκή ως άνθρωποι θεολογία της τριαδικής ενότητας του Θεού. Στην αναζήτησή μας για χριστιανική ενότητα, όπως επίσης και στην αναζήτησή μας για μια θεολογία του Θεού, δηλαδή για μια γνώση του Θεού, εκπεφρασμένη, μαρτυρούμενη, φανερούμενη ενώπιον του ανθρώπου, έχουμε να φέρουμε εις πέρας ένα διπλό έργο. Από τη μια να ανακαλύψουμε μέσα από την προσευχή, τη λατρεία, τον θεολογικό στοχασμό, ό,τι ο Θεός μας αποκαλύπτει για τον ίδιο, και από την άλλη να κατορθώσουμε όλη την ενότητα, την ενοίδια, την παράξενη αλληλεγγύη που είναι εφικτή ήδη, αφού κάθε άλλη γνώση του Θεού, πέρα από ηθικά προαπαιτούμενα, δεν είναι εφικτή. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν νομιμοποιούμαστε να επιχειρούμε την ανάγνωση του μυστηρίου του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο του Θεού, ή αν είναι εφικτή η ανάγνωση του μυστηρίου του ανθρώπου υπό το φως του μυστηρίου του Θεού. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ταυτόχρονα και εφικτή και ανεφικτή. Ό,τι έχει αποκαλυφθεί μπορεί και να γίνει αντικείμενο αποδοχής. Δεν υπάρχει αποκάλυψη από την οποία να απουσιάζει συμβατότητα μεταξύ αυτού που αποκαλύπτεται και εκείνου που δέχεται την αποκάλυψη. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε ούτε κατανόηση, ούτε όραμα, ούτε οποιοδήποτε είδους αντιληπτικότητα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να θυμόμαστε πως οτιδήποτε αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται στο μέτρο των ανθρώπινων δυνατοτήτων, έστω και αν τεντώνει αυτές τις δυνατότητες στο απότατο όριό τους. Και ακόμα, πρέπει να θυμόμαστε πως πέρα από τα ανθρώπινα όρια γνώσης του Θεού, απλώνεται όλο το μυστήριο του ζώντος Θεού, διότι η αποκάλυψη που μας δίνεται είναι μία αποκάλυψη ενός προσώπου προς πλήρη πρόσωπα. Δεν είναι γνωστοποίηση διατυπώσεων που μπορούν δήθεν να εκφράσουν ό,τι είναι ανέκφραστο. Με την αποκάλυψη του Θεού ερχόμαστε κατά πρόσωπο με τον ζώντα Θεό, ο οποίος πρέπει να κατανοηθεί από τον καθένα μας με όλες τις διανοητικές και καρδιακές δυνάμεις που διαθέτουμε μέσα στην ψυχή και μέσα στο σώμα μας, ως διακριτές, μοναδικότητες και ως αλληλέγγυα συλλογικότητα. Οπότε, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, ας κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το Θεό. Αν μας ρωτήσουν
Ποιος είναι ο Θεός? Ποιος είναι ο δικός μας Θεός? Το θεμέλιο της ύπαρξής μας, το πρότυπο της ανθρωπότητας και η εκπλήρωση του ανθρώπου. Μπορούμε να δώσουμε δύο ειδών απαντήσεις, τις οποίες όμως είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί κανείς αν βρίσκεται εκτός της εμπειρίας και της παράδοσης της Εκκλησίας μας. Η πρώτη απάντηση είναι παραδοξολογική. Ο Θεός μας είναι ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιησούς. Τη δεύτερη απάντηση είναι δύσκολο να τη δεχτεί κανείς, διότι δίνει την εντύπωση ότι είναι ανθρωπομορφική, ότι εκφράζει τον Θεό με όρους που είναι λίγοι, ακόμη και για τον άνθρωπο. Σε πολλούς δίνεται η εντύπωση πως όταν λέμε «Ο Θεός είναι αγάπη», δίνουμε άσκοπα μεγάλη σημασία στη λέξη αγάπη, αφού ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά και διάνοια και σώμα και όλη αυτή η συνθετότητα της φύσης του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να είναι ο Θεός κάτι που για τον άνθρωπο αποτελεί μόνο μέρος? Η δυσκολία εδώ έγκυται στο γεγονός ότι σκεφτόμαστε την αγάπη με όρους συναισθήματος, τρυφερότητας, αισθήματος και όχι με την αληθινή της έννοια, αυτή της πληρότητας, της νικηφόρου και θριαμβικής ζωής. Τι είναι αυτό που μαθαίνουμε από το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όπως περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο? Το πρώτο πράγμα που νομίζω έχει τεράστια σημασία είναι το γεγονός ότι ο Θεός είναι προσωπικός. Μόνο ένας Θεός που είναι πρόσωπο μπορεί να ενωθεί με ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν μπορεί να υπάρξει ένωση μεταξύ ανθρώπινου προσώπου και ενός αφηρημένου, σκόρπιου και απρόσωπου Θεού. Μπορεί να υπάρξει διαποτισμός της ανθρωπότητας του ανθρώπου, αλλά όχι ένωση. Και αυτό είναι μεγάλη σπουδαιότητα με όρους αποκάλυψης, διότι η σπουδαιότερη αποκάλυψη που μας προσφέρθηκε εν Χριστώ είναι η δυνατότητα που έχουμε ως ανθρώπινα πρόσωπα να συναντηθούμε ενώπιο με ένα θείο πρόσωπο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που συνέβη με τον Ιησού. Γενόμενος Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού εισέρχεται στην ανθρώπινη ιστορία, προσλαμβάνοντας σάρκα. Ο Λόγος του Θεού ενώνει εαυτόν με τον υλικό κόσμο. Κάθε τι κτιστό, ό,τι είναι ανθρώπινο και ό,τι είναι υλικό, είτε ορατό και απτό, είτε τόσο απειροελάχιστο που να είναι αόρατο ή τόσο απροσμέτρητο που να είναι ασύλληπτο, εν αυτό συγκεφαλαιούται, αποκτά κεφαλή, γίνεται μέρος ενός σύνθετου όλου, που δεν είναι πλέον, αν ήταν ποτέ, αδρανής ύλη, αλλά μία συντεταγμένη ύπαρξη. Αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε για το Θεό με περισσότερους από έναν τρόπους, επειδή υπάρχει πλέον τετελεσμένη αυτή η σύνδεση του Θεού με την ιστορία και με τον άνθρωπο, αυτή η αλληλοσυνήφανση του Θείου και του Κτιστού. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, και το έχω ήδη τονίσει, πως η Αποκάλυψη είναι η αποκάλυψη ενός Θείου προσώπου σε πλήρη πρόσωπα, όχι το ξεδίπλωμα ενός συστήματος διανοητικής αλήθειας. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι εγγενής στο ίδιο το μυστήριο της ενσάρκωσης. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας. Πραγματικότητα είναι κάθε τι κτιστό και άκτιστο, συμπεριλαμβανομένο και του Θεού. Αλήθεια είναι ό,τι μπορούμε να αποφανθούμε με ακρίβεια, ό,τι μπορούμε να πούμε για την πραγματικότητα, στο βαθμό που τη συλλαμβάνουμε και την κατανοούμε, στο βαθμό που μας αποκαλύπτεται και στο βαθμό που γινόμαστε ικανοί να τη γνωρίσουμε και να κοινωνήσουμε μαζί της. Όμως με την ενσάρκωση, η πραγματικότητα και η αλήθεια, η διατύπωση και ό,τι αυτή διατυπώνει συμπίπτουν. Ο Χριστός είναι η πληρότητα της πραγματικότητας, της κτιστής και της άκτιστης. Αυτό σημαίνει η ενσάρκωση. Και την ίδια ώρα είναι η τέλεια πεπληρωμένη αποκάλυψη σύνολης της πραγματικότητας, τόσο του Θεού όσο και του κτιστού κόσμου. Όμως αυτή η αλήθεια, η βεβαιωμένη, η διατυπωμένη, η αποκεκαλυμμένη στο πρόσωπο του ένσαρκου Κυρίου, δεν μπορεί πλέον απλά να εκφραστεί, να συλληφθεί, να περιγραφεί με διανοητικές κατηγορίες, επειδή ερχόμαστε πλέον ενώπιο με την αλήθεια που έγινε πρόσωπο. Και πάλι βρισκόμαστε μπροστά στην επισήμανση που έχω ήδη κάνει. Είναι η αποκάλυψη ενός προσώπου που μπορεί να γίνει αντικείμενο σύλληψης, εμπειρίας και κηρύγματος μόνο από το καθολικό ανθρώπινο πρόσωπο και τον πλήρη άνθρωπο που είναι η ανθρωπότητα και η Εκκλησία. Oh,
Η γνώση του Θεού τελικά δεν προκύπτει μέσα από την πρόοδο διανοητικών ή άλλων διατυπώσεων, φίλοι ακροατές, αλλά μέσα από την ταυτόχρονη λειτουργία, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, όλου του πλούτου και της συνθετότητας των διατυπώσεων του λόγου, των χρωμάτων, των στίχων, της μουσικής, της τελετουργίας, των χειρονομιών, του μεγαλείου ή της ταπείνωσης και ταυτόχρονα και κατά κύριο λόγο με τη μυστηριακή κοινωνία που η ίδια η γνώση του Θεού εγκαθιδρύει μέσα από τις θείες πράξεις που ονομάζουμε μυστήρια και τα οποία μας καθιστούν μετόχους αυτού που δεν μπορεί να γνωριστεί αλλιώς παρά μονάχα μέσα από τη μετοχή, μέσα από την κοινωνία σε μια ζωή. Επιμένω σε αυτή την πτυχή της ενσάρκωσης, διότι έχει άμεσες συνεπίες στο πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένσαρκη πραγματικότητα και μπορεί να γνωριστεί σε διαφορετικά επίπεδα. Στο επίπεδο του πεπτοκότα κόσμου, στον οποίο ζούμε και του οποίου είμαστε αναπόσπαστο μέρος, και στο επίπεδο του κόσμου που αποκαλύπτεται εν Θεώδιε Ιησού Χριστού, του ένσαρκου Θεού. Και υπάρχει ένα κενό εδώ μεταξύ του οράματος του εν Χριστώ ανθρώπου και του οράματος του ανθρώπου που βρίσκεται έξω από το μυστήριο του Χριστού. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην κλίση μας, στην εκκλησία που διακηρύσουμε με μια πράξη πίστης και στο καθίδρυμα, ανάμεσα στο ορατό σώμα που μπορεί να μελετηθεί από την ιστορία και στο πολυπίκυλο φαινόμενο, τη δυναμική του Θεού μέσα στο φαινόμενο, που δεν μπορεί ποτέ να συλληφθεί ή να μετρηθεί. Και τώρα θα ήθελα να στραφώ, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, στη δεύτερη απάντηση που θα δίναμε αν μας ρωτούσαν ποιος είναι ο Θεός μας. Ο Θεός είναι αγάπη και θα ήθελα στο σημείο αυτό να χρησιμοποιήσω αλλά και να επεκτείνω τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού σχετικά με την αγάπη και το Θείο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ πως έχω στοχαστεί πάνω σε αυτό τόσες φορές. Έχω προσπαθήσει να το εκφράσω με τόσους τρόπους που έχω χάσει τη θέα του σημείου όπου καταλήγει ο Άγιος Γρηγόριος και παίρνει τη σκυτάλη η δική μου φαντασία. Όμως αυτό που έχω να πω είναι νομίζω ορθόδοξο και επομένως χωρίς να προσπαθώ να οριοθετήσω τι είναι δικό μου και τι άλλον, συμπεριλαμβανομένου και εμού, θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον ένα εν τριάδι Θεό της αγάπης. Το αφετηριακό σημείο του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού είναι ότι αν ο Θεός είναι αγάπη, τότε είναι τριάδα, διότι μόνο μια τριαδική σχέση μπορεί να είναι ακριβής και τέλεια έκφραση αγάπης. Ο ένας, η αριθμητική μονάδα, δεν μπορεί να είναι μια τέλεια έκφραση αγάπης, διότι αποτελεί έναν αντικατοπτριζόμενο αυτοθαυμασμό, κάτι σαν και αυτό που εκφράζεται με τον παλιό μύθο του Νάρκησου, που ατένιζε το πρόσωπό του στην ακίνητη επιφάνεια του νερού και συγκινούνταν τόσο πολύ από την ομορφιά του που έμενε πετρωμένος, ανίκανος να ξεκολλήσει από την οπτασία. Ο Άγιος Γρηγόριος προχωρά ακόμα παραπέρα για να μιλήσει για την αγάπη των δύο και τονίζει πως αν δύο πρόσωπα παραμείνουν μόνο δύο μέσα στην αμοιβαία τους αγάπη, τότε αυτό είναι ένα κλειστό κύκλωμα που δεν μπορεί να αποτελέσει μια ακριβή έκφραση αγάπης. Στη λογοτεχνία βλέπουμε συχνά πόσο μεγάλη και εντυπωσιακή μπορεί να είναι η αγάπη δύο προσώπων. Αλλά βλέπουμε επίσης, καθώς είναι και το μόνιμο σχεδόν θέμα της λογοτεχνίας, πόσο συχνή και πόσο τραγική είναι η εισβολή του τρίτου προσώπου μέσα σε μια σχέση που μοιάζει τόσο δυνατή, τόσο τέλεια, τόσο αυτάρκης. Ανεξάρτητα από το είδος της λογοτεχνίας, τραγωδία ή κωμωδία, το τρίτο πρόσωπο σε αυτό το σχεσιακό τρίγωνο καταστρέφει την αρχική εννοίδια των δύο. Υπάρχει επίσης μια εγγενής αδυναμία σε αυτό το μικρό κλειστό κύκλωμα των δύο. Δούνε και Λαβίν είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να διαθέτει το κύκλωμα αυτό, έστω και αν αυτό το Δούνε και Λαβίν δεν είναι και μικρό πράγμα, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Το Δούνε και Λαβίν, φίλοι ακροατές, αν ήταν τέλειο, θα σήμαινε να δίνει στον άλλο πρώτα απ' όλα ό,τι εκείνος χρειάζεται και είναι ικανός να δεχτεί. Θα σήμαινε να δίνεις ό,τι διαθέτεις. Θα σήμαινε επίσης να δίνεις ό,τι είσαι. Θα σήμαινε μια διοχέτευση όλου του εαυτού σου εντός του άλλου. Και αυτή η έννοια που είναι αγιογραφική εξυπονοείται όταν λέμε ότι ο Χριστός κενώθηκε από τη Θεία του Δόξα προκειμένου να γίνει άνθρωπος. Όμως πολύ συχνά το να δίνεις δεν συνίσταται στη διοχέτευση όλου του εαυτού σου, στην αποστέρηση όλων όσα έχεις και είσαι. Ο συχνότερος τρόπος που απαντά το δούνε στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ως αυτοεπιβεβαίωση κάποιου. Γι' αυτό και το λαβίν από την πλευρά του άλλου είναι τόσο δύσκολο, τόσο οδυνηρό, τόσο ταπεινωτικό.
δεν ματαιολογεί ο Παύλος όταν, επαναλαμβάνοντας τα άγραφα λόγια του Χριστού, λέει ότι ο Κύριος είπε «καλύτερο είναι να δίνεις παρά να λαμβάνεις». Μπορεί κανείς να λαμβάνει ανοιχτόκαρδα, με τέλεια παράδοση, όσο το γόνιμο έδαφος είναι ικανό να λαμβάνει όλα όσα ο Θεός και οι άνθρωποι δίνουν, μόνο αν είναι βέβαιος ότι αγαπιέται και βέβαιος ότι αγαπά. Το να λαμβάνει κανείς από κάποιον μη αγαπημένο είναι πόνος και οδύνη. Όμως, ας επιστρέψουμε στο τρίτο πρόσωπο μιας σχέσης. Τι συμβαίνει σε αυτό? Όταν η προστασία της διαδικής σχέσης αναζητείται στην ενώπιος εν οποίο ενατένεις οι δύο προσώπων, τότε το τρίτο πρόσωπο, όπως έχω ήδη πει, είναι πάντοτε ένας εισβολέας. Όταν κάνει την εμφάνισή του ο χρυσός κρίκος μεταξύ των δύο προσώπων, διαρριγνύεται και μετατρέπεται συχνά σε δύο δόρατα και δείχνει το ένα το άλλο. Ένας νέος χρυσός κρίκος, ψεύτικος κρίκος μοιχείας, δημιουργείται μεταξύ του εισβολέα και του ενός προσώπου του ζεύγους, τη στιγμή που ένας αιματηρός κρίκος μίσους εδραιώνεται μεταξύ του εισβολέα και του δεύτερου μέλους του ζεύγους. Ένα τρίγωνο κάνει την εμφάνισή του, αλλά ένα τρίγωνο που δεν είναι με κανένα τρόπο μία εικόνα της τριάδος, αλλά μία τεταμένη κατάσταση, η οποία διαθέτει τρία κέντρα διαταραχής και εχθρότητας. Είναι το τρίτο πρόσωπο αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρρηξη της σχέσης και στη φανέρωση της αδυναμίας της. Υπάρχει τρόπος να προκόψει αυτή η τριγωνική σχέση ή να γίνει σχέση τριαδική, δηλαδή μια ενωπιώς, αρμονική, πεπληρωμένη και τέλεια σχέση τριών? Ο Άγιος Γρηγόριος λέει πως πρέπει να επιτευχθεί μια τρίτη συνθήκη. Χρειάζεται όχι μόνο το δούνε και λαβήν, οσοδήποτε τέλειο, οσοδήποτε πεπληρωμένο και αν είναι, αλλά και η θυσιαστική αγάπη. Όσο η θυσία δεν είναι παρούσα στο μυστήριο της αγάπης, κάτι ουσιαστικό λείπει. Κάτι ουσιαστικό είναι απόν από αυτή και η αγάπη είναι καταδικασμένη στην καταστροφή. Θα μπορούσαμε ίσως να συλλάβουμε κάπως αυτή τη θυσία μέσα από ένα παράδειγμα της Αγίας Γραφής. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτός που είπε πως ήταν ο φίλος του νυμφίου, ο φίλος εκείνος που τόσο αγαπά τον νυμφίο και την νύμφη ώστε να τους ενώσει, να τους οδηγήσει στη γαμήλια γιορτή και έπειτα να τους φέρει στην υφική παστάδα και να σταθεί απ' έξω, προκειμένου να προστατέψει την ενατένισή τους. Τη συνάντηση των δύο προσώπων που θα έρθουν ενώπιος ενωπίο, μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα και τον πλούτο των ανθρώπινων υπάρξεών τους, πνεύμα, ψυχή και σώμα, αυτός ο ίδιος Ιωάννης ήταν η φωνή βοόντος εν τη ερήμου. Τόσο ταυτισμένος με το μήνυμα, ώστε τίποτα από τον εαυτό του δεν είχε μείνει, παρά μονάχα η θεία φωνή και η θεία διακήρυξη. Είναι αυτός που είχε πει για τον Χριστό ότι «εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Σε μια ισορροπημένη και ενωπιώς σχέση τριών, καθένας πρέπει ταυτόχρονα να δίνει, να λαμβάνει και να αποδέχεται αυτή τη μυστηριώδη εκμυδένιση, να αποδέχεται να μην είναι χάριν των δύο άλλων, ώστε να μπορούν εκείνοι να είναι ολοκληρωτικά και τέλεια μαζί, προστατευμένοι και πραγματικά στηριγμένοι από την αγάπη, τη θυσιαστική αγάπη του τρίτου. Υπάρχει ένας συγχρονισμός αγάπης στην αχρονικότητα της σχέσης. Κάθε πρόσωπο εκχωρεί τον εαυτό του στα άλλα δύο, έτσι ώστε κανείς πια από τους τρεις να μην υπάρχει εν εαυτό και χάριν του εαυτού του. Δεν διεκδικούν τον εαυτό τους, αλλά παραδίδουν, εγκαταλείπουν και προσφέρουν τον εαυτό τους. Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί. Και αυτό πραγματοποιείται με τον τέλειο τρόπο του δούνε και λαβήν. Πράγμα που επιτρέπει την αποδοχή και την αποκάλυψη. Ο Χριστός είπε πως μιλά τα λόγια του Πατέρα και το Πνεύμα θα πάρει από τα δικά του και θα μιλήσει λόγια αληθείας που ανήκουν σε Αυτόν τον Χριστό. Και έτσι υπάρχει το μυστήριο του τρίτου που δεν εισβάλλει, του τρίτου που αγαπά τόσο, ώστε είναι πρόθυμος να μην είναι, να θυσιάσει τη ζωή του, του τρίτου που, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους ιστορίας, αποδέχεται το μυστήριο της θυσίας. Amen.
Ακούτε την εκπομπή «Η εν Θεώ ζωή μας». Μιλάμε για τον Άγιο Τριαδικό Θεό που φανερώθηκε για πρώτη φορά στην εορτή των Θεοφανίων, στη βάπτιση του Χριστού, και διαβάζουμε ένα κείμενο του πατρός Αντωνίου Μπλουμ, ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Σε έναν Θεό Τριαδικό, λοιπόν, που το κάθε πρόσωπο θυσιάζεται χάριν των άλλων δύο. Θυσία σημαίνει, λέει ο πατήρ Αντώνιος, να είσαι φτιαγμένος Άγιο, να κομίζεις τον εαυτό σου ως μια προσφορά, προκειμένου οι δύο άλλοι να πληρωθούν μέσα σε τέλεια, αμοιβαία ενατένιση. Αυτό μας δίνει ένα εκπληκτικά δυναμικό όραμα του Θεού μας. Ενός Θεού που είναι ζωντανός, όχι επειδή είναι φτιαγμένος κατά αυτόν τον τρόπο και είναι ανίκανος για οτιδήποτε άλλο από το θριαμβικό του φως, αλλά ενός Θεού που είναι αγάπη, ενός Θεού θυσιαστικής αγάπης τέτοιας που σημάδεψε τον Σταυρό, ενός Θεού που αποδέχεται, καταφάσκει και επιλέγει το θάνατο ως μια έκφραση αγάπης, ενός Θεού στον οποίο είναι εγγενές το μυστήριο της Ανάστασης, της νίκης κατά πάνω στο θάνατο. Ο θάνατος και η αγάπη συγγενεύουν. Όταν δεν αγαπάμε, καταφάσκουμε τον εαυτό μας. Αυτό επιβεβαιωνόμαστε και σε αυτή την περίπτωση καταφάσκουμε την αντιδιαστολή και αντίθεση ανάμεσα στην ταυτότητά μας και κάθε άλλη ταυτότητα. Εγώ είμαι, και με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνω πως ο άλλος είναι παντελώς και καθολικά άλλος. Αυτό είναι που στην κατακερματισμένη και αποδιοργανωμένη ανθρωπότητά μας βλέπουμε συνεχώς στην πράξη, στην καθημερινή εμπειρία, με τη μορφή του ατόμου, του κατακερματισμένου υποκειμένου. Όταν η αγάπη κάνει την εμφάνισή της, ο πόθος του ανθρώπου να επιβεβαιώσει τον εαυτό του παραμένει στο ξεκίνημα ακόμα δυνατός. Λέμε, εσύ είσαι η αγάπη μου, και τονίζουμε τρομερά τη λέξη μου, εκλαμβάνοντας το εσύ σαν αντικείμενο και χρησιμοποιώντας τη λέξη αγάπη όχι ως όνομα ζωογόνου δυναμικής, αλλά, αν μου επιτρέπετε να καταστρατηγώ έτσι τη γραμματική, σαν έναν απλό και σκέτο σύνδεσμο που συνδέει το εσύ με το μου. Όταν όμως η αγάπη προκόβει, όταν ανακαλύπτοντας τον άλλο αυξάνεται ο θαυμασμός, η εκστατικότητα, η λατρεία και ο σεβασμός του προσώπου του, τότε το «μου» αρχίζει να συρρυκνώνεται, το «εσύ» να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι πια μια απλή σχέση συνδέσμου, αλλά γίνεται μια σχέση αληθινά δυναμική, μια ενέργεια και μια κατάσταση δυναμική. Σε αυτή τη σχέση ο άλλος αποκτά μια ολοένα μεγαλύτερη σημασία και ταυτόχρονα η δική μου σημασία γίνεται ολοένα και λιγότερη, έτσι ώστε σταδιακά το αγαπημένο πρόσωπο να σημαίνει τα πάντα και το εγώ να μην σημαίνει τίποτα πια για μένα. Αυτό εννοούσε και ο Χριστός όταν έλεγε πως κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν που είναι πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του για τον αγαπημένο του, για τον πλησίον του. Στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου διαβάζουμε ότι ο Λόγος ήταν με το Θεό. Αυτή δεν είναι μια στατική, αλλά μια δυναμική κουβέντα. Ο Θεός ήταν ο Λόγος. Ο Λόγος υπήρχε μόνο ενώπιον του Θεού, εν κινήσει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ήταν στο κέντρο και όλη η κίνηση του Λόγου ήταν ενώπιον αυτού. Αυτό σημαίνει πως η ύψιστη αγάπη συγγενεύει με το θάνατο κάθε αυτοεπιβεβαίωσης, κάθε πόθου βεβαίωσης του εαυτού μέσα σε μια λατρευτική στάση θάμβους προς τον αγαπημένο, ο οποίος έχει γίνει το απόλυτο κέντρο μας, το πρόσωπο που θέλουμε να διακονούμε. Όμως τότε, πώς είναι δυνατόν η αγάπη να συγγενεύει και με την πληρότητα της ζωής? Τι είναι αυτό που θα δικαιώνει την ύπαρξη, το φως εκείνου που θυσίασε τη ζωή του? Σε κάποιους από εσάς έχω ήδη αναφέρει μια φράση του Γκαμπρίελ Μαρσέλ που λέει: «Το να λες σε κάποιον σε αγαπώ είναι σαν να του λες δεν θα πεθάνεις ποτέ». Δεν αναφέρομαι ασφαλώς στις κατώτερες μορφές λόγου όπου χρησιμοποιούμε τη φράση «σε αγαπώ» με τρόπο ρηχό. Αν μέσα στη σχέση για την οποία μιλήσαμε παραδώσει κάποιος την ίδια τη ζωή του, την ίδια την ύπαρξή του, τότε αυτός θα υψωθεί από την αγάπη εκείνων χάριν των οποίων ο ίδιος έπαψε να υπάρχει, έπαψε να υπάρχει αυτοεπιβεβαιούμενος. Αυτό είναι το δυναμικό όραμα της Τριάδος, κατά το οποίο ο θάνατος χάριν της αγάπης υπερβαίνεται από την νίκη της αγάπης. Η θυσιαστική αγάπη ανθίζει σε ανάσταση της ζωής, μια ζωής που δεν μπορεί πλέον να αναιρεθεί διότι θυσιάστηκε, μια ζωής που δεν αυτοπροστατεύεται,
δεν αυτοεπιβεβαιώνεται, αλλά υψώνεται και δικαιώνεται από την αγάπη των άλλων. Μια ζωής που είναι αυτοπαράδοση και κένωση του εαυτού, λατρευτική αποδοχή αυτού που δίδεται, θυσία της ζωής και κέρδισμά της. Κέρδισμά της όταν ο πατέρας θα τη δώσει κατά την Ανάσταση. Κανείς δεν μου παίρνει τη ζωή, λέει ο Χριστός, εγώ τη θυσιάζω ελεύθερα. Και γι' αυτό ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ναι, ο ένας θυσιάζει τη ζωή του, αλλά είναι οι άλλοι που του δίνουν αθάνατη πραγματικότητα και ζωή αιώνια. Αυτή η δυναμική θέαση της Τριάδος έχει προφανώς συνέπειες στη θέαση των δικών μας σχέσεων. Έχει επίσης άμεση σχέση με αυτό που είπαμε στην αρχή, την πρώτη απάντηση στην ερώτηση «Ποιος είναι ο Θεός μας?», τον άνθρωπο Ιησού που είναι Θεός. Συχνά λόγος, φίλοι ακροατές, για την απάθεια του Θεού. Η λέξη έχει φτάσει στις μέρες μας να σημαίνει αδιαφορία, αδυναμία συγκίνησης. Όμως, το πρωτογενές της νόημα είναι τελείως αντίθετο.
σημαίνει απλά ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έχει επίπτωση στο Θεό. Ο Θεός δεν προσλαμβάνει ποτέ παθητική στάση, διότι σε εκείνον κάθε τι είναι απότατα εναργές. Ο Θεός είναι ζωή θριαμβεύουσα, ζωή νικηφόρα, είναι η πλεισμονή της ζωής, είναι εκείνο το μέτρο της ζωής που αποκαλούμε αγάπη, τόσο πλήρες και ολοκληρωμένο, που δεν φοβάται την έσχατη κένωση του εαυτού που η ενσάρκωση συνεπάγεται. Μέσα από αυτή την προοπτική μπορούμε να καταλάβουμε πως η πτώση του ανθρώπου δεν εισήγαγε στο Θεό μια κατάσταση άγνωστη για Αυτόν. Η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, το πάθος του ένσαρκου Χριστού, δεν επήλθε στο Θεό εξαιτίας μιας ανθρώπινης κτιστής κατάστασης. Ό,τι συνεπάγεται η συμπάσχουσα αγάπη του Θεού, ό,τι συνεπάγεται η θυσιαστική αλληλεγγύη της ενσάρκωσης, είναι ήδη παρόν εν το Θεό και βρήκε την έκφρασή του εντός της ιστορίας, στον κήπο της Γεσθημανή και στον λόφο του Γολγοθά. Ο Θεός είναι το πρότυπο της σχέσης. Μπορούμε να τον δούμε μέσα στην ιστορία να γίνεται ευάλωτος και ανυπεράσπιστος, όπως η αγάπη, προφανώς καταβεβλημένος και όμως νικηφόρος, όπως η αγάπη, η οποία πεθαίνει προκειμένου να ζήσει αιώνια. Συνεπώς, όλο αυτό σημαίνει, νομίζω, για την Εκκλησία το εξής. Αν είναι αλήθεια ότι είμαστε το σώμα του Χριστού, ο όλος Χριστός, για να ξαναχρησιμοποιήσω τη φράση του Αγίου Ειρηναίου, αν είναι αλήθεια ότι συλλογικά ως αλληλέγγυο σώμα, αλλά και μεμονωμένα προσωπικά είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος, αν είναι αλήθεια ότι εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίου γινόμαστε πραγματικά τέκνα του Θεού, αληθινά ο μονογενής Υιός του Θεού, για να χρησιμοποιήσω και πάλι μια φράση του Αγίου Ειρηναίου, τότε βλέπουμε πως όταν μιλάμε για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αυτός ο ισχυρισμός ξεδιπλώνεται μπροστά μας με μια τριαδική προοπτική, διότι ο ένσαρκος ένας της τριάδος είναι ο Υιός του Πατρός, σαρκούμενος εκ της Παρθένου εν Πνεύματι Αγίου. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας από μας αυτή την προοπτική της αγάπης, που φανερώνεται ως η πραγματικότητα της Αγίας Τριάδος. Όμως, ας θυμόμαστε επίσης και κάτι που πιστεύω πως είναι ιδιαίτερη σπουδαιότητας. Οσοδήποτε υψηλόφρον, οσοδήποτε μυστηριώδης είναι η διδασκαλία για το Θεό, τον ένα της Τριάδος, αυτή ανήκει στη σφαίρα της Αποκάλυψης, δηλαδή στη σφαίρα όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντήσουν το Θεό, να τον αντιληφθούν, να τον καταλάβουν ενατενιστικά και εν κοινωνία. Όμως ο Θεός είναι και πέρα από αυτό. Μίλησα για Θεία πρόσωπα, όμως από τη στιγμή που μιλάμε για Αγία Τριάδα, ένα Θεό εν Τριάδη, μιλάμε για μία ζωή, για έναν τρόπο ύπαρξης που είναι επέκεινα από ό,τι μπορούμε να κατανοήσουμε, μιας και μιλάμε για πρόσωπα χωρίς όρια. Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Μπορούμε να αντιληφθούμε το προσωπικό στοιχείο και μπορούμε να προκόψουμε μέσα σε μια προοπτική τριών προσώπων που γίνονται υπερπροσωπικά, των οποίων δηλαδή η ζωή είναι πέρα από κάθε περιορισμό προσώπων. Μπορούμε να προκόψουμε σε μια προοπτική που αντιλαμβάνεται τον Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά ταυτόχρονα και ως μια θεία πραγματικότητα, προσωπική μεν, αλλά όχι πια με τον περιορισμένο και στενό τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τη λέξη. Και ακόμα και πέρα από αυτό, υπάρχει και όλο το βάθος και το μυστήριο αυτού που ο Θεός είναι εν εαυτό, πέρα από κάθε αποκάλυψη και ωστόσο όχι πέρα από κάποιο είδους κοινωνία. Αποκάλυψη είναι η ενώπιος ενωπίο συνάντηση αυτού του προσωπικού και όμως υπερπροσωπικού Θεού με το πλήρες ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτού του Θεού που δεν μπορούμε πλέον να καταλάβουμε, δεν μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε με άλλο τρόπο παρά ως θείο σκοτάδι, τόσο φωτεινό που μας τυφλώνει. Αυτός ο Θεός κοινωνεί μαζί μας όχι μόνο με τη μαρτυρία του προσώπου του στο πρόσωπο του Ιησού, αλλά και με την εκπόρευση του ίδιου του εαυτού του, που αποκαλούμε ενέργειες του Θεού ή Θεία Χάρη. Ενέργειες που εισραίουν όχι από κάποιο ατομικό υποκείμενο, αλλά από την ενοήδεια του εντριάδη Θεού,
και που μας κάνει να συμμετέχουμε σε μία ενότητα που είναι επέκεινα κάθε έκφρασης και είναι η ενότητα του Θεού. Και αυτό σε ένα βαθμό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητός, αλλά μπορεί να γνωριστεί εξ εμπειρίας. Αν σκεφτούμε τώρα με όρος εκκλησίας, με όρος ανθρωπότητας, με όρος κοινωνίας, αυτό το πρότυπο, αυτό το σύνθετο, πλούσιο και δυναμικό πρότυπο, είναι το πρότυπο που πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Κανένα άλλο πρότυπο δεν είναι αποδεκτό για την Εκκλησία. Κανένα άλλο πρότυπο δεν είναι αποδεκτό ούτε και για την ανθρωπότητα, διότι η ανθρωπότητα έχει κληθεί να γίνει αυτό που η Εκκλησία πρέπει να είναι, η αποκάλυψη όλης της συνθετότητας της Θείας Ζωής και ύπαρξης, μέσα από τη μετοχή και την κοινωνία σε κάθε τι πλασμένο από το Θεό. Κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή «Η εν Θεώ ζωή μας». Αυτά, νομίζουμε, είναι όσα μπορούμε να πούμε, όπως λέει ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, για τον Θεό που λατρεύουμε, τον Θεό που αγαπάμε, εκείνον εντός του οποίου είμαστε, κινούμαστε και ζούμε και που φανερώθηκε για πρώτη φορά στα Θεοφάνεια κατά τη βάπτιση του Χριστού, εορτή που εορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Νομίζω, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, πως πρέπει να αφιερώσουμε τον στοχασμό μας σε αυτό το Θεό. Αυτά είναι τα μέτρα της ανθρωπότητας και όλων αυτών που ο Θεός έχει πλάσει. Τίποτα λιγότερο και σίγουρα πολύ περισσότερα από αυτά που στάθηκα ικανός να εκφράσω. Φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά. Χαίρετε. Η εν Θεώ ζωή μας. Σκέψεις για την πίστη στην Αγία Τριάδα. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο «Η εν Θεώ ζωή μας» του μακαριστού Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλουμ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Δεν ξέρω.